Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον αφήσαμε να ακούσει και εκείνο στην υπέροχη φωνή του Γιώργου Νταλάρα, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου, τον βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, βουλευτή Αργολίδας, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, να σχολιάσουμε τα της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μανιάτη. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Τον κύριο Μανιάτη δεν τον αποκάλεσε σύντροφο, εσύ, ως αριστερός. Γιατί. Εγώ θα προτιμούσα αντί για τον Μανιάτη και τον Παπαδόπουλο να ακούσω ξανά Νταλάρα και Μάνο Ελευθερίου και οτιδήποτε άλλο. Σωστό. Νομίζω, έτσι, μιας και το ξεκινήσαμε έτσι, βλέπω πόσο πολλοί κόσμος έχει συγκινηθεί από αυτή την απώλεια, έστω και αν δεν τον γνώριζε. Ξέρετε, κύριε Μανιάτη, είναι πολύ σημαντικό να στεναχωριέσαι, να μελαγχολείς για έναν άνθρωπο που φεύγει ενώ δεν τον ήξερες καθόλου. Και νομίζω αυτό σημαίνει στην περίπτωση. Τους ποιητές, ξέρετε, τους ποιητές, πολλές φορές το πλατή κοινό δεν τους γνωρίζει, αλλά μέσα από την ερμηνεία του τραγουδιστή αλλά και τη σύνθεση του μουσικοσυνθέτη, νομίζω ότι ανεβαίνουν στα ουράνια οι άνθρωποι αυτοί. Και πρέπει να σας πω ότι φοβάμαι πως πέρασε αυτή η υπέροχη περίοδος, προηγούμενες 2-3 δεκαετίες, που είχαμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έδωσαν άλλη πνοή και άλλη ποιότητα στο λαϊκό μας τραγούδι. Έτσι, μακάρι να συνεχιστεί η παράδοση και του Μάνου Ελευθερίου και πολλών και άλλων. Λοιπόν, τώρα μας έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και νομίζω συζητείται ευρέως η φρασιολογία του Υπουργού Εξωτερικών σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν και με τη Ρωσία, αλλά και με το αν η σημερινή κυβέρνηση δεν είναι κότα, δηλαδή και διαπραγματεύεται με στεναρό τρόπο, αν οι προηγούμενοι ήταν κότες. Ξέρετε, όταν άκουσα αυτή την έκφραση, αυτή τη λέξη μάλλον, εγώ προβληματίστηκα πάρα πολύ, γιατί δεν έχω ακούσει ποτέ σχεδόν Υπουργό Εξωτερικών μιας χώρας και Υπουργό Εξωτερικών προφανώς και της Ελλάδας να χρησιμοποιεί τέτοιου είδους εκφράσεις. Δεν συνηθίζονται, ουσιαστικά εξαιρετικά σπάνια ακούγονται από το στόμα Υπουργών Εξωτερικών. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι μου έκανε εξαιρετικά αρνητική εντύπωση για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι με μία μονοκοντιλιά ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών διαγράφει τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες όλων των προηγούμενων Υπουργών Εξωτερικών και βεβαίως όλων των υπηρεσιακών παραγόντων και των πρέσβειων του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι πάντα στηρίζουν τις αντίστοιχες πολιτικές επιλογές, και από την άλλη απευθύνεται σε μια μεγάλη δύναμη όπως είναι η Ρωσία, και αντί να τεκμηριώνει αυτό που όλοι περιμένουμε να τεκμηριώσει, λέμε λόγια μεγάλα, έτσι, βαρύγδουπα λόγια, φουσκώνουμε κλπ. Αυτά θεωρώ ότι σε μια εποχή σαν αυτή που ζούμε τώρα, όπου υπάρχει μια τεράστια γεωπολιτική αναταραχή στην ευρύτερη γειτονία μας και όπου γνωρίζουμε πολύ καλά ότι και ο πιο σκληρός αναθεωρητικός μας γείτονας, ο Ερντογάν, αλλά και η ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων βρίσκονται σε μια απόλυτη ρευστότητα, τέτοιου είδους εκφράσεις θεωρώ ότι δεν βοηθούν καθόλου στο να εμφανίζεται η Ελλάδα ως μια σταθερή, αποφασιστική δύναμη, η οποία μπορεί να διεκδικήσει με υπευθυνότητα τα εθνικά της δίκαια. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ χρήσιμο να αποφεύγονται τέτοιου εκφράσεις από όλους τους κυβερνητικούς παράγοντες και ασφαλώς ακόμη περισσότερο από τους υπουργούς εξωτερικών. Πάμε και στα της επικαιρότητας της πολιτικής της άμεσης. Πώς βλέπετε όλη αυτή την ιστορία που έχει ξεκινήσει και ξεκίνησε από τα παραπολιτικά με τις αποκαλύψεις για τις ρυθμίσεις των δανείων των αδελφών του Πρωθυπουργού, για την ανακοίνηση του όλου ζητήματος της πλασής φορολογικής ενημερώτητας με την οποία διεκδικήθηκε έργο. Έχουν ανατεθεί αμήλικτα ερωτήματα. Εγώ πραγματικά περιμένω να δω πότε θα κάνει προσωπική δήλωση ο κύριος Πρωθυπουργός. Έχεις τον οικονομικό σου σύμβουλο και ξάδερφό σου βεβαιωμένα πια να έχει πλαστογραφήσει την ασφαλιστική του ενημερότητα. Και το πλαστό αυτό έγγραφο να χρησιμοποιείται από τον αδελφό σου και την αδελφή σου. Αυτά όλα δεν συνιστούν μια κορυφαίας ηθικής σημασίας δράση για την οποία οφείλεις εσύ, δεδομένου και της συγγενικής σχέσης αλλά κυρίως και της πολιτικής σχέσης που έχεις με τον ίδιο τον αναφερόμενο στο πλαστό έγγραφο, τον κύριο Γιώργιο Τσίπρα? Δεν έχεις χρέος να απαντήσεις ευθέως στους πολίτες? Έγινε πλειστογραφία, ναι ή όχι? Γιατί αυτό είναι το μείζον. Τώρα στη συνέχεια, πώς έγινε ο χειρισμός από κάποιον
εξαιρετικά χαμηλό βαθμό δικαστικό λειτουργό. Πώς αυτός ο δικαστικός λειτουργός επανεξέτασε από άλλη θέση ευθύνη, την ίδια υπόθεση, την βάζει στο αρχείο κλπ. Όλα αυτά είναι ζητήματα που προσθέτουν καινούργια μήλικτα ερωτήματα στο κύριο όμως ερώτημα, το οποίο είναι η πλαστογράφηση δημοσίου εγγράφου και αμέσως μετά βεβαίως και ο χειρισμός από την τράπεζα ενός δανείου και δύο ρυθμίσεων που έγιναν, που είναι απολύτως βέβαιο ότι τέτοιου είδους ευνοϊκή συμπεριφορά δεν νομίζω να έχει τύχει τέτοια συμπεριφορά σε ευνοϊκής από τράπεζα άλλη κατασκευαστική εταιρεία της πατρίδας. Εμένα μου φαίνεται πάντως, βλέποντας τις αντιδράσεις, τις μη αντιδράσεις του Μεγάλου Μαξίμου, σαν να πολιτεύεται. Είναι μη αντιδράσεις. Ναι, με είναι μία αλαζονία και σαν όλα να είναι στο όνομα ενός, δεν ξέρω, θεωρητικού ηθικού πλεονεκτήματος και σαν να σου λέει: εγώ δεν απαντώ. Εγώ έχω ηθικό πλεονέκτημα. Εσείς είστε οι λερωμένοι. Είδα μια σύνδεξη σήμερα που έχει δώσει ο κ. Βερναρδάκης στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, που απηχεί πλήρως το σκεπτικό και τη λογική του Μαξίμου, να απαντήσει. Έτσι, τώρα εμείς θα απαντήσουμε, τώρα εμείς έχουμε ένα ηθικό πλεονέκτημα και οι άλλοι είναι οι βρώμικοι. Κύριε Παπαδόπουλο, ακούστε, θα σας πω κάτι εξαιρετικά απλό. Επειδή αυτή η ιστορία του ηθικού πλεονεκτήματος δυστυχώς έχει τσαλαπατηθεί και έχει εξαφανιστεί από την παρέα που κυβερνά τη χώρα, από το Μέγαρο Μαξίμου, εδώ και πολύ καιρό έχει εξαφανιστεί αυτό το ηθικό πλεονέκτημα και αυτό είναι, αν το θέλετε, ένα επιπλέον από τα τραγικά λάθη που έκαναν σε βάρος της πραγματικής, της προοδευτικής αριστεράς οι άνθρωποι που κυβερνούν σήμερα. Πέρα όμως από αυτό, οφείλουν να απαντήσουν σε απλά ερωτήματα που τίθενται από απλούς ανθρώπους όταν συζητούν στις οικογένειές τους ή στα καφενεία το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι λοιπόν, τέτοιου είδους άρθρα με περικοπλάδες και διατυπώσεις οι οποίες περιφέρουν ένα δίθεν πλεονέκτημα, δεν απαντούν σε καμία περίπτωση σε αυτό το οποίο συζητάει ο πολίτης. Και ο πολίτης είναι βαθιά πληγωμένος, αισθάνεται βαθιά προδομένος στην κυβέρνηση, πολύ περισσότερο όταν βλέπει να μην του δίνουν απαντήσεις σε συγκεκριμένα πρακτικά ζητήματα, ζητήματα ηθικής που έχουν αναδειχθεί, να μην του δίνουν απαντήσεις αυτοί που ως ρομφαία περιέφεραν την δίθεν άμεμπτη ηθική τους προεκλογικά, ενώ τώρα μόλις μπήκαν και κάθισαν, στρογγυλοκάθισαν στις καρέκλες της εξουσίας, βλέπουμε ότι δυστυχώς χειρίζονται και τη δικαιοσύνη αλλά και τα ζητήματα ηθικής με μια κοινική κομματική προσέγγιση προς ήδη όφελος, προκειμένου να μην φυγούν αυτά τα οποία έχουν διασφαλίσει για τον εαυτό τους. Δεν απαντούν λοιπόν τέτοιου είδους συνεντεύξεις στα ερωτήματα και να είστε βέβαιος ότι οι πολίτες, επειδή παρακολουθούν από πολύ κοντά τις κινήσεις όλων μας, όλων των δημοσίων προσώπων και πολύ περισσότερο του Πρωθυπουργού και των Υπουργών, θα δώσουν οι πολίτες αποστομωτική απάντηση, μαυρίζοντας αυτούς τους ανθρώπους στις επόμενες εκλογές. Να είστε καλά, κύριε Μανιάτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.